Λοιπόν, έχουμε developers αρκετούς εδώ. Πώς είμαστε developer? Τι? Λοιπόν, αν δεν είστε έμπειροι στο test automation, τέλος πάντων, ή δεν δουλεύετε σε μια εταιρεία που στα παιδιά που έχουν τέλος πάντων και τις μεθοδολογίες δουλεμένες κτλ. Μπορεί να σας τύχει κάποια στιγμή, αν δεν σας έχει τύχει ήδη. Πόσο τους έχει τύχει, θα ρωτήσω. Να σας πούνε, πρέπει να φτιάξουμε να κάνουμε automation, UI automation, τέλος πάντων, σε μια σειρά test cases που έχουμε ήδη, τέλος πάντων, δουλεμένο. Και μέχρι τώρα τα κάνανε τα τεστ μας manual και εμείς θέλουμε να τα αυτοματοποιήσουμε. Αυτό είναι ένα κοινό σενάριο που κάποια στιγμή τυχαίνει, γιατί καταρχήν γιατί είναι σωστό να γίνεται. Και όπως έδειξε, μπορεί να μην είναι σωστό να είναι όλα αυτοματοποιημένα, αλλά γενικά βοηθάει πάρα πολύ το να υπάρχουν automated tests και λύνει τα χέρια σε πολλά πράγματα. Αλλά από την άλλη, τέλος πάντων, μπορεί και να γίνει γιατί επιτάσσεται από κάποια requirements, από κάποιες απαιτήσεις ενός πελάτη, χωρίς να έχει και τόσο σημασία αν είναι σωστά όπως θα έπρεπε, και λέει ο Γιάννης δομημένα. Τώρα, ξεκινώντας να κάνεις κάτι τέτοιο και εκπείρας, μπορώ να πω, μπορεί να πέσει σε πάρα πολλά pitfalls, το παιδί μου. Γιατί μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις ότι εγώ θα το κάνω σωστά δομημένα και με κάποια patterns που υπάρχουν, ένα είναι το page pattern που θα δείξουμε, υπάρχουν και άλλα πολλά και πιο advanced. Συνήθως ο δρόμος πάει κάπως έτσι. Ξεκινάς και παίζεις με το βελάκι. Space. Παίζεις με το Selenium, με κάποιο άλλο περιβάλλον. Εμείς τώρα θα δείξουμε το Selenium, το οποίο έχει κάτι που είναι πολύ ελκυστικό για τους νέους. Είδες που δεν είναι με το βελάκι. Fail to test. Αυτά όλα τα εργαλεία και το Selenium έχει ένα UI που μπορείς να πεις ότι θα κάνω 5-10 κινήσεις, ρε παιδί μου, record και μετά θα μου φτιάξει generate τον κώδικα. Το ίδιο κάνει και το code UI της Microsoft, φαντάζομαι κι άλλα. Και θα μου το κάνει όλα μόνο του και μετά απλά θα κάνω εγώ επανάληψη, έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πετύχει. Αλλά είναι καλό, ίσως για να κάνεις κάτι γρήγορα, για να... Για μια αρχή, ίσως να πούμε για να δεις λιγάκι... Να δεις τι κώδικα σου φτιάχνει για να πάρεις μια ιδέα κτλ. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Οι πιθανότητες αποτυχίας είναι τόσο ψηλές που δεν αξίζει ούτε καν να το δείτε. Ειδικά όταν μιλάμε για το Selenium, που πρόσφατα έβγαλε και μια ενημέρωση, δεν ξέρω ποιος είναι η ιδέα, ότι σε Firefox θα σταματήσει να υποστηρίζει το component, το UI που έχει, που κάνει. Μπράβο, ναι. Οπότε, ναι. Αλλά και όταν το υποστήριζε, τα προβλήματα ήταν πολλά. Τι πατάω? Το άλλο που είναι επίσης σύνηθες είναι να ξεκινήσεις και να γράφεις π.χ. Selenium με Selenium τα τεστ σου, χωρίς να έχεις κάποιο framework, όπως αυτά που θα δείξουμε στη συνέχεια. Το οποίο μπορεί να, άμα ξεκινήσεις σε 1, 2, 3 τεστ και πάρεις το κολλάι να σου φαίνεται κάτι καλό, όταν θα φτάσεις στα 100, στα 200 τεστ, το πρόβλημά σου είναι πολύ μεγάλο και θα δείξουμε και στη συνέχεια γιατί. Αλλά αυτό που δείχνει είναι λίγο, σε σχέση με την καταστροφή που μπορεί να επέλθει. Το τρίτο, επίσης συνηθισμένο, αν είσαι developer συγκεκριμένα, είναι να θες να γράψεις κώδικα σαν... να γράψεις τα τέσσερα σαν να γράψεις κώδικα. Με τα patterns που χρησιμοποιείς, με τις αρχές που ξέρεις όταν γράφεις κώδικα και φυσικά, αφού είσαι και developer, χαίρεσαι όταν βλέπεις ότι δεν έχεις duplicate code εκεί πέρα, ότι έχεις τέλος πάντων reusability, ότι έχεις ό,τι θέλεις να έχεις. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ κακό όμως όταν γράφεις tests. Γιατί ο σκοπός των automated test είναι να καταλήγει ένα test και να είναι ευανάγνωστο και μάλιστα αυτά που λένε και οι πιο γνωστοί του είδους. Εγώ διαβάζω και τελευταία αυτό, να ακολουθώ τον John Somers που είναι ένας από τους γνωστούς, όσοι τον έχετε δει, έχει γράψει πολλά τέλος πάντων για το test automation, είναι ότι πρέπει τα test να διαβάζονται σαν να είναι requirements. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνουμε compromise από αυτά που είχαμε μάθει όταν γράφουμε κώδικα. Για χάρη του να είναι readable το test, να είναι εύκολο να το γράψει κάποιος που δεν είναι developer, ούτε καν tester, τέλος πάντων, ή test automation engineer, κάτι σχετικό. Ακόμα και ένας business analyst να μπορεί να προσθέσει, να αφαιρέσει, να κόψει και να ράψει. Αλλιώς καταλήγουμε να τα κοιτάνε έτσι οι τύποι. Ωραία, οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα με το Selenium, να δείξουμε αρχικά, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, λίγο πώς λειτουργεί, άμα θες να γράψεις σκέτα, ξέρα, ένα automated test με το web driver.